Πίνω καφέ και σκέφτομαι να τη στείλω ή να μην τη στείλω. Μα από την πρώτη τη γουλιά παρηγοριά μου δίνω. Γιατί θα τη στείλω, φίλη μου, στη Σιτία. Ετοιμάστε για να φύγει στη Σιτία στο φίλο μου το Μιχάλη που ετοιμάζει έκπληξη στον πατέρα του Σωτήρη. Τα είπα σωστά, νομίζω τα είπα σωστά. Λοιπόν, special χειροποίητη κριτική κατσούνα για συλλέκτες, εντυπωσιακή, ιδιαίτερη, ανθεκτική, στιβαρή. Παναγία μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Με τη δική μας σφραγίδα και υπογραφή. Σκαλιστή, όπως βλέπετε εδώ, με κεφάλι φίδιου στην άκρη της κούρμπας, τέρμα κλειστό γύρισμα και από τη μέση μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση και κάτω είναι πλεξούδα, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι. Πραγματικά, ο καλλιτέχνης μας Γιάννης Μυρνάκης έχει κάνει το θαύμα του σε αυτό. Είναι ένα έργο τέχνης κανονικά. Άλλωστε, στο katsounis.gr δεν βρίσκεται μόνο μπαστούνια, το έχω ξαναπεί, βρίσκεται έργα τέχνης. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς συλλέκτες. Πέρα από ανθεκτικές και φτιαγμένες με τον παραδοσιακό τρόπο που τις κάνει και ανθεκτικές, έχουμε και έργα τέχνης, ναι, μπορώ να το πω. Και οι εκπλήξεις για τη συγκεκριμένη κατσούνα δεν σταματούν εδώ, αφού έχουμε χαράξει στο πίσω μέρος το όνομα του κατόχου του. Και τώρα έτσι για τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος μας, έχω να σας πω ότι είναι από ξυλοπρίνου, μισό να ξεκλειδώσει, 1,72 το ύψος του, 1850 γραμμάρια και 11,5 εκατοστά η διάμετρος του ξύλου. Βαρύ, ανθεκτικό, για συλλέκτες ό,τι πρέπει. Δείτε το, πάω πίσω, 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 πίσω. Χαζέψτε έργο τέχνης, γιατί δεν είναι κατσούνα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.